Άγχος του 2-1 του πρώτου αγώνα της Καβάλας υποδέχτηκε ο Άρης στην ομάδα του Κώστα Ιωσηφίδη στο Κλεάντης Βικελίδης. Στο 32ο λεπτό κατάφερε να προηγηθεί έπειτα από αυτήν την εκπληκτική προσπάθεια του Μαριάνο Μαρτίνεθ, αυτό το γυριστό ψαλιδάκι, ανάποδο ψαλιδάκι από τον Αργεντίνο. 1-0 στο 32ο λεπτό. Ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Γιώργου Χατζάρα. Η απάντηση στο 43 για την Καβάλα με τον Σεμερτζίδη. Όμορφη κίνηση, έφερε την μπάλα από το ένα πόδι στο άλλο και με αυτό το δεξί βολέ φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. 2 λεπτά πριν από την λήξη του ημιχρόνου, η ομάδα της Καβάλας ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Άρης κερδίζει 10 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πέναλτι με τον Μαρτίνεθ. Υπόδειξη του κυρίου Νταμπόζη. Ο Αργεντίνος θα αναλάβει και την εκτέλεση. Ο Αποστολίδης όμως θα αποκρούσει την μπάλα. Χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ο Άρης και το δεύτερο τέρμα με τον Αργεντίνο τον Μαρτίνεθ. Όμως 5 λεπτά αργότερα ο νεαρός Παντελίδης που στο ενδιάμεσο πήρε τη θέση του Μαρτίνεθ, τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Χατζάρας με αυτή την κεφαλιά, δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Νέο πέναλτι στο 74, το οποίο κάνει ο Πακάλτσης πάνω στον Μάρκο Μιχάλη και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Νταμπόζη. Λαζανάς ευστοχή αυτή τη φορά, 3-1, σκορ πρόκρισης για τον Άρη. 15 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η Καβάλα στα λεπτά που απέμειναν θέλησε να βγει στην κοντραεπίθεση, να απειλήσει την εστία του Πουλιοτόπουλου. Στο 87 όμως μια κοντραεπίθεση του Άρη, 4-3 αμυντικούς παίκτες της Καβάλας. Το 1-2 Λαζανά Καλιμάνη, ο οποίος άφησε την άμυνά του. Ο Καλιμάνης περνάει και τον Αποστολίδη σε κενή εστία, ανενόχλητος γράφει το τελικό 4-1. Ο Άρης πετυχαίνει νίκη πρόκριση στο Κλεάντης Βικελίδης και περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Εμείς υπέρμε ποιοι είμαστε, εκτιμούμε τους εαυτούς μας και πιστεύουμε στα πόδια μας. Τώρα από εκεί πέρα τα αποτελέσματα δεν είχαν έρθει καλά στην αρχή. Ο κόσμος χάνει την υπομονή του και την πίστη στους παίκτες. Εμείς πιστεύουμε στα πόδια μας, είμαστε επαγγελματίες, ξέρουμε τη δουλειά μας, ξέρουμε τι κάνουμε και ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα σιγά σιγά θα φτιάξουν. Άμα γυρίσει λίγο η τύχη μαζί μας. Πήραμε τα αποτελέσματα στο ΠΑΟΚ, πέρασαμε σήμερα στο κύπελλο και ξέρουμε ότι στο τέλος σιγά σιγά.